Θέλω να πάμε λίγο στους αρχαιολογικούς χώρους και στα ζώα συντροφιάς. Η Εύη Σπανού, να την καλησπερίσω. Εύη, τι έχουμε, τι εξέλιξη έχουμε? Είχαμε κάποιες δηλώσεις και σχετική απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, για τους τετράποδους φίλους μας, τα ζώα συντροφιάς, που πλέον θα επιτρέπονται σε ορισμένους αρχαιολογικούς χώρους. Υπήρχε ένα κενό στο πλαίσιο της προσβασιμότητας σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους αναφορικά με την είσοδο και την παρουσία ζώων συντροφιάς. Έρχεται λοιπόν το ΚΑΣ, το οποίο γνωμοδοτεί, με αποτέλεσμα να έχουμε μία εξέλιξη που έχει να κάνει με την είσοδό τους, την ελεύθερη είσοδό τους με προϋποθέσεις. Με την ελεύθερη είσοδό τους υπό προϋποθέσεις. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι μέχρι σήμερα επιτρεπόταν αποκλειστικά σε σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία να εισέρχονται στους αντίστοιχους χώρους. Από σήμερα και έπειτα έχουμε ελεύθερους εισαγωγικά 120 και πλέον αρχαιολογικούς χώρους. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται χώροι με ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως είναι η Ακρόπολη, η Κνωσός εδώ στην Κρήτη, η Αρχαία Ολυμπία ή η Δελφή. Πάμε να δούμε και κάποια στοιχεία τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας και έχουν να κάνουν με το πώς ακριβώς αυτά τα ζωάκια θα μπουν μέσα στους αντίστοιχους χώρους. Επιτρέπονται, εφόσον έχουν μαζί τους ιδιοκτήτες λουράκι μήκους μέχρι ένα μέτρο, ή τα ζώα να τα έχει στην αγκαλιά ο ιδιοκτήτης τους, ή άλλη επιλογή να βρίσκονται μέσα στο κλουβί μεταφοράς τους. Και βεβαίως είναι απαραίτητο να έχουν οι ιδιοκτήτες βιβλιάριο υγείας και όλα τα απαραίτητα εκείνα σε περίπτωση που υπάρξει έτσι έλεγχος. Όχι που το ζωάκι μας κάνει την ανάγκη, οπότε θα πρέπει να καθαρίσουμε και να περιποιηθούμε το χώρο. Ναι, απλά αναφέρθηκες και σε βιβλιάριο υγείας, οπότε επειδή υπάρχει έλεγχος, θα πρέπει να δείξουμε και το βιβλιάριο υγείας. Εγώ να τονίσω, πολλές φορές έχουμε δει ένα καθεστώς, το οποίο τίθεται σε ισχύ, και απ' την άλλη στην πράξη βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε για να δούμε πώς θα κυλήσει ο σχεδιασμός. Και αυτό λένε και οι φιλόζωοι. Καλύπτεται ένα κενό, κάνουμε ένα βήμα, το οποίο βέβαια στο εξωτερικό έχει γίνει εδώ και χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, αλλά να δούμε και στην πράξη τι θα συμβεί. Πολύ σωστά, Εύη. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να πάω στην κυρία Ειρήνη Μολφέση, την πρόεδρο Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, η οποία πάντα μας βοηθάει. Την καλησπέρα μας, κυρία Μολφέση. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Είναι αυτό που είπα και πριν από λίγα δευτερόλεπτα, να δούμε το σχεδιασμό στην πράξη. Κοιτάξτε κάτι, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω λίγο έτσι, αυτό το διάβασα κι εγώ. Ναι. Έτσι κι αλλιώς οι χώροι στους οποίους αναφέρονται είναι τεράστιοι. Μιλάμε για ολόκληρα τοπία, ολόκληρα βουνά, παιδιάδες, κοιλάδες, νησιά, ας πούμε, όπως είναι η Δήλος. Λοιπόν, από τη μια είναι έτσι κι αλλιώς γελίο, ήταν γελίο και αφύσικο να μην επιτρέπεται, ας πούμε, πρόσβαση στα ζώα συντροφιάς. Και παραμένει βέβαια γελίο να απαιτείς να φοράει κάποιο ζώο φήμωτρο σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο στη μέση του πουθενά, έτσι. Από την άλλη όμως, πρέπει κανείς να το δει λίγο πιο προσεκτικά. Δηλαδή, τα μέρη αυτά έχουν μια δική τους πανίδα, ας πούμε. Σωστό. Σαν ιδιώτης, ας πούμε, προσωπικά, σαν κηδεμόνας ζώος συντροφιάς, αρχικά χαίρομαι. Σαν φορέας για την προστασία των ζώων, έχω κάποια ερωτήματα. Όπως, δηλαδή, όπως. Λαμβάνεται υπόψη στην απόφαση αυτή η τοπική πανίδα? Έχει μελετηθεί το θέμα και πώς θα διαταραχθεί και τι μπορεί να γίνει? Εγώ δεν λέω ότι πρέπει ή δεν πρέπει. Ρωτάω απλώς αν έχει μπει αυτό το... Δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Δεν έχει δοθεί, είμαι σίγουρη. Ποιες συμπεριφορές, ας πούμε, ιδιοκτητών και ζώων είναι ok, ας πούμε, και ποιες δεν είναι αποδεκτές? Γιατί αν αυτά τα πράγματα δεν είναι απολύτως διευκρινισμένα και οριοθετημένα... Και ποιος θα ελέγχει αυτές τις συμπεριφορές? Μεταξύ τους. Και ποιος θα ελέγχει αυτές τις συμπεριφορές? Και αν αυτός που ελέγχει αυτές τις συμπεριφορές, ένας φύλακας για παράδειγμα, είναι ενημερωμένος και έχει εκπαιδευτεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Ακριβώς. Και είναι πολλά ακόμα. Δηλαδή, ο υπουργός, ας πούμε, κάνει λόγο για μεγαλόσωμα σε κάποια φάση. Τι σημαίνει μεγαλόσωμα? Θα έχουμε μια ζυγαριά να δούμε πώς εκδηλώνεται. Συγγνώμη, μου χτυπάει το αλάρμ για να σας μιλήσω. Ωραία. Συγγνώμη για τη διακοπή. Βγήκαμε. Διαβάζω κάπου αλλού ότι το μεγαλόσωμο είναι το σκυλί που είναι 10 κιλά, ξέρω εγώ, 40 εκατοστά ύψος. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ μικρό ζωάκι. Άρα, οτιδήποτε είναι πάνω από 10 κιλά θα φοράει φήμωτρο και θα θεωρείται μεγαλόσωμο. Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Κάποια φήμωτρα, δηλαδή αυτά που κρατάνε το στόμα κλειστό, είναι επικίνδυνα με τη ζέστη.
Σωστό, και δεν βέβαια. Θα να πολλούνται στην Ελλάδα. Για έτσι. Την υγεία του ζώου. Θέτεται κάποια ερωτήματα και θέλω να σας ρωτήσω. Δημοσιοποιήθηκαν τα βασικά χωρία ενός σχεδιασμού και προκύπτουν και ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα πιθανότατα να τα διατυπώσετε, να απευθύνετε κάποιο ερώτημα και στην αρμόδια υπουργό, στα αρμόδια υπουργεία, το επόμενο διάστημα ως Πανελλήνια Φιλοσοφική Ομοσπονδία. Θα λάβετε δράση, κοιτάξτε, θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία. Ναι, θα τα διατυπώσουμε και γραπτό, ας πούμε, παρόλο που δεν μας έχουν ερωτήσει κάτι για να βγάλουν αυτό το πράγμα. Εγώ μπορώ να σας πω για το βιβλιάριο υγείας, ας πούμε. Μιλάει για βιβλιάριο υγείας όταν ως νέος νόμος που τώρα βγήκε πριν από ένα χρόνο λέει ότι αυτό θα καταργηθεί και το βιβλιάριο υγείας θα είναι ηλεκτρονικό και θα πρέπει κανείς για να μετακινηθεί να του τυπώνει εξτρέ ο κτηνίατρος και να το σφραγίζει. Λοιπόν, τι θα γίνει δηλαδή τελικά, κάτι σαν πάσο δηλαδή θα έχει ο κόσμος, έτσι. Μιλάνε για κλωβούς στην είσοδο. Τι εννοούν κλωβούς? Με 40 και 50 βαθμούς, ας πούμε, το καλοκαίρι θα είναι κάποιος θα μπορεί να βάλει το ζώο του σε κλωβό. Και ποιος θα είναι υπεύθυνος? Και ποιος θα επιβλέπει? Και αν κάποιο πάθει κάτι, αν κάποιο κλαπεί? Την εγκατάλειψη σε αρχαιολογικούς χώρους την έχουν σκεφτεί? Και πάλι δεν σας το λέω για υπερ-κατά. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα και δεν μπορεί να είναι τόσο επιπόλαιο έτσι όπως μοιάζει. Αλλά δυστυχώς έτσι επιπόλαιος είναι όλος ο νόμος. Γι' αυτό. Πραγματικά έτσι δεν θέλω να φανώ ούτε αρνητική, ούτε να νομίζω ότι κάνω κάποια αστεία. Καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Ξέρετε κάτι, κυρία Μορφέση. Αλλά πραγματικά να σας πω τη μαύρη αλήθεια μου φαίνεται πολύ αποσπασματικό και επιπόλαιο. Επιπόλαιο. Εδώ πριν από κάποια χρόνια αναβάθμισαν τα ΤΕΗ και τα έκαναν πανεπιστήμια με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι των ΤΕΗ που πλέον ήταν ΑΕΗ, απόφοιτοι ΑΕΗ, να μην έχουν εργασιακά δικαιώματα, επαγγελματικά δικαιώματα ούτε του τεχνολογικού ιδρύματος ούτε του πανεπιστημίου. Τι μου λέτε τώρα, και έχουμε να κάνουμε με εκπαίδευση και με τη νέα γενιά. Μιλάμε για επιπολαιότητα που στην Ελλάδα είναι ψωμοτήρι για όλους μας. Διαχειριζόμαστε, όχι για όλους μας, σε καμία περίπτωση το διατύπωσα λάθος, ψωμοτήρι αναφορικά με αυτά που βλέπουμε από την εκάστοτε κυβέρνηση, με τους νόμους και τα νομοσχέδια. Λοιπόν, αναμονή, δεν μπορώ να πούμε περισσότερα. Αναμονή να δούμε πώς θα. Στη διάθεσή σας για να το ξανασχολιάσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.